Πάμε να δούμε τώρα μια πολύ συγκινητική στιγμή που μαθαίνουμε τώρα ότι εκτελήχθηκε μέσα στο νοσοκομείο τι προηγούμενε ημέρε. Ο Βαγγέλης Κουμίση είναι μαζί μου. Λοιπόν, η Φόφη Γεννηματά γιόρτασε τα γενέθλια του παιδιού τη μία μέρα πριν πέσει σε κόμμα. Έτσι ακριβώ είναι, Αντώνη. Πράγματι, πολύ συγκινητικέ στιγμέ όπω μου τι περιέγραψαν. Κανεί δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Ήταν το προηγούμενο Σάββατο, δηλαδή λίγε ώρε πριν αφήσει την τελευταία τη πνοή η φόφη mm -hmm. Γιόρταζε ο γιο τη, ο Γιώργο, αυτό που έβγαλε και τον επικίδιο το 17 χρονό παλικάρι της. Είχε γενέθλια. Και το μαζευτήκαν. Σάββατο. το Σάββατο. Το βράδυ έπεσε σε κόμμα. Το εκεί βράδυ έπεσε σε υπατικό κόμμα και τη okay. Δευτέρα το πρωί ξεψύχησε. Στην ουσία μιλάμε για λίγε μόλι ώρε. Ήταν δίπλα στο κρεβάτι τη, στον όροφο που νοσηλευόταν, στο δέκατο όροφο του Ευαγγελισμό. Και εκεί ο άντρα τη, τα τρία τη παιδιά και η αδερφή τη πήραν μια μικρή τούρτα, Άναψε ένα μικρό κεράκι, όπως κάνει κάθε οικογένεια δηλαδή, έτσι. Mm -hmm. Και με αυτέ τις εικόνες, από ό,τι μου έλεγαν, ήθελε η Φόφη Γεννηματά να αποχαιρετήσει τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα, να μείνουν σαν γλυκιά ανάμνηση, μια ωραία, όμορφη εικόνα, τα παιδιά της, ο γιος της που είχε τα γενέθλιά του, το παλικάρι τη και ο σύζυγός της, ο Ανδρέας, μαζί με την αδερφή της, τη Μέρη. Όλη αυτή η οικογένειά τη τελευταίε στιγμέ ήταν εκεί λίγο πριν ξεψυχήσει. Πραγματικά είναι οι στιγμέ πάρα πολύ συγκινητικέ. Είναι οι στιγμέ που δίνουν και το μεγαλείο του ανθρώπου. Έτσι. Ένα Πώρα, άλλο περιστατικό θα σου. Θα θέλω να σου... πω ότι βρέθηκε εκεί σήμερα. Είδε ανθρώπου, ναι. είδε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να σταθεί σε αυτού οι οποίοι έζησαν δίπλα τη μέχρι την τελευταία στιγμή. Και έχει του ανθρώπου, γνώρισε εκεί και είδε. Είδα πάρα πολλού ανθρώπου και πραγματικά. Είδα και έναν γιατρό του νοσοκομείου ευαγγελισμούς, Ευαγγελισμός, το Γιώργο τον Γιώργο Πουλμπασάκο, ο οποίο yeah. μου εξιστόρισε το εξή περιστατικό. Η φόφη Γεννηματά ήταν σε ένα ταξίδι στη Σλοβενία λίγε ημέρε πριν νοσηλευτεί, πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο. Yeah. Και μαθαίνει, την ενημερώνουν, ότι μία γυναίκα νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο που θα νοσηλευόταν και η Γεννηματά λίγε μέρε μετά. Γιατί είχε προβλήματα υγεία. Μεγάλη γυναίκα πια. Mm -hmm. Η γυναίκα αυτή όμω δεν ήταν μια τυχαία γυναίκα. Ήταν συνεργάτη του πατέρα τη, του Γιώργου Γεννηματά. Μαζί είχαν χτίσει το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Mm -hmm. Και είπε σε κάποιου γιατρού: Σα παρακαλώ πολύ, βοηθήστε την για ό,τι χρειαστεί η γυναίκα αυτή. Και ένα τρίτο περιστατικό. Την παραμονή πριν μπει στο νοσοκομείο, η Φόφη Γεννηματά ήταν περιοδία στη Ρόδο. Mm -hmm. Φεύγοντα λοιπόν από το νησί, βλέπει το συγκεντρωσιάρχη τη στο αεροδρόμιο και του λέει: Σωτήρη, αντέχει. Αντέχω τι λέει. Εγώ είμαι, έχω καταπιεί αλκαλικέ μπαταρίε, τη έλεγε χαριτολογώντα. Mm -hmm. Δείχνοντα έτσι η φόφη ότι άντεχε ακόμη παραπάνω να κάνει επισκέψει και να κάνει ό,τι θέλει στο πολιτικό τη ε, πλαίσιο, στο οποίο την όριζε τότε.